Καλώς ήρθατε φίλοι μου στα Σπίδα Radio, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα ξεκινάει αμέσως τώρα και είμαστε συντονισμένοι με την Κέλλη Κουνάκη. Έχουμε συνδέσει Νέα Υόρκη με Αθήνα. Θα μας τα πει όμως η ίδια. Καλώς ήρθες στην παρέα του Σπίδα Radio, Κέλλη. Καλώς σας βρίσκω και καλωσορίζω και τους υπέροχους ακροατές σας. Πολύ ήσυχα. Μας καλωσορίζεις πολύ σιγανά. Τι έγινε? Πολύ σιγανά. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ σας ακούω με διακοπές για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο με μπερδεύομαι. Ο δαίμονας του ίντερνετ, παιδί μου, τι περιμένεις? Εδώ είμαστε με την Κέλλη, να πω εγώ λίγο, ότι είμαστε εδώ πέρα, παρεούλα, για δεύτερη φορά, γιατί είχαμε γνωριστεί ήδη με την πρώτη μας συνέντευξη. Και ευκαιρία είναι να παρουσιάζουμε τη Γαλάζια Ματιά. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, γεμάτο συναισθήματα και ένα μοναδικό βίντεο κλιπ γυρισμένο στη θάλασσα, εξού και Γαλάζια Ματιά. Για πες μας λίγο για τη Γαλάζια Ματιά, Κέλλη. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καινούριο, πολύ φρέσκο τραγούδι σε σύνθεση της αγαπημένης μου της Κωνσταντίας Κατσιάμπα και σε στίχους της Γιώτας Γερογιώργη. Την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Δημήτρης ο Διπλάρας, που είχε κάνει και την ενορχήστρωση στο προηγούμενο μου κομμάτι, τον Παλμό, της Καλλιόπης Ηλιοπούλου και του Γιάννη Θεοχάρη. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό, με πολύ αισιόδοξη διάθεση, πολύ φωτεινή, μιλάει για τον έρωτα, για την αγάπη, για το πώς φωτίζει τη ζωή μας, και όντως είναι γυρισμένο σε παραλία. Να σημειώσω βέβαια ότι το βίντεο κλιπ είναι εντελώς ερασιτεχνικό, με κάμερα μαν τον Νάσο τον Καϊματζόγλου, που είναι και ο σύζυγός μου, και με τη βοήθεια την πολύτιμη της φίλης μου, Βάσος Γρηγοριάδου, που με βοήθησε στη σύνταξη του βίντεο κλιπ, στην ολοκλήρωση του βίντεο κλιπ. Σε αγχώσαμε λίγο. Έτσι καταφέραμε και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Χαλαρά, εδώ είμαστε, παιδιά. Σε όλους σας πιδεράδιο εδώ με την Κέλλη και λέμε για το καινούργιο τραγούδι για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Να μην δυσάχουμε, δεν χρειάζεται, δεν τρούμε ανθρώπους εδώ, να το ξέρεις αυτό. Ένα πανέμορφο τραγούδι με πολλά όμορφα μηνύματα. Όχι καν. Πώς πήρες την απόφαση να επιλέξεις το συγκεκριμένο τραγούδι και όχι κάποιο άλλο τραγούδι? Συγγνώμη, δεν σε ακούω καλά, Αλεξάνδρα μου. Έχω πάρα πολύ κακό ήχο για κάποιο λόγο. Παιδιά, πάμε να ακούσουμε τη Γαλάζια Ματιά και επανερχόμαστε εδώ με πιο καλή ένωση μαζί με την Κέλλη, γιατί κάποιο μικρό προβληματάκι υπάρχει, το οποίο θα λύσουμε αμέσως τώρα. Ακούσαμε Γαλάζια Ματιά, ναι, καταφέραμε και έχουμε την Κέλλη Κουνάκη από την άλλη μεριά, γιατί το διορθώσαμε αυτό που ήταν να φτιάξουμε. Είμαστε εδώ πέρα. Τώρα εγώ είπα ότι συνδεθήκαμε με Αθήνα, αλλά νομίζω ότι έχεις πάει διακοπές και πρέπει να με διορθώσεις που ακριβώς σε επιτυχαίνουμε. Ναι, ευτυχώς δεν είμαι Αθήνα. Είμαι στο καλοκαιρινό μου θέρετρο, δηλαδή στο χωριό της μαμάς μου, που βρίσκεται στην Πελοπόννησο Λεχενά Ηλίας. Και μάλιστα το χωριό αυτό είναι και η γενέτειρα του Ανδρέα του Καρκαβίτσα, του συγγραφέα, του μεγάλου συγγραφέα, του Έλληνα συγγραφέα, Ανδρέα Καρκαβίτσα. Wow. Εγώ νομίζω εκεί γύρισε και τα γυρίσματα, αν δεν κάνω λάθος, το Γαλάζια Ματιά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, υπάρχουν πλάνα. Η αρχή και το τέλος είναι από τις εκπληκτικές παραλίες των Λουτρών Κυλλινής, γιατί έχει θαυμάσιες παραλίες εδώ η περιοχή. Και τα υπόλοιπα πλάνα, τα περισσότερα πλάνα, είναι από το Σούνιο, από το ναό του Ποσειδώνα. Το είδα το Σούνιο. Με ενέπνευσε πάρα πολύ αυτός ο χώρος, αυτό το μέρος, για κάποιο λόγο, σε σχέση με το τραγούδι. Και πήρα από εκεί τα περισσότερα πλάνα, τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ όμορφα. Και έτσι έφτιαξαμε αυτό το βίντεο κλιπ. Θα έλεγα εγώ ότι πήρες πλάνα τα οποία συνδύασες μέσα στο τραγούδι. Δηλαδή δεν φαίνεται, είναι σαν το τραγούδι γράφτηκε για τα συγκεκριμένα πλάνα. Έτσι το είδα εγώ. Κοίταξε, εγώ σου μιλούσα για γαλάζιο, μιλούσε για φως, μιλούσε για θάλασσα, μιλούσε για άστρα, φεγγάρι. Προσπάθησα να δώσω όλες αυτές τις εικόνες, να τις ζωντανέψω μέσα από αυτά τα πλάνα. Τι σε μάγευσε αυτό το τραγούδι? Και έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Τι σε μάγευσε? Δεν σε άκουσα καστέ. Τι σε μάγευσε σε αυτό το τραγούδι? Τι σε μάγευσε και το επέλεξες? Γαλάζια Ματιά. Μάγεψε ο στίχος.
Με μάγεψε η ζωντάνια και η δύναμη της μουσικής. Όλη αυτή η ενέργεια που έβγαζε αυτό το τραγούδι, πόσο δυνατό, πόσο δυναμικό είναι σε συνδυασμό η σύνθεση, η μουσική με το στίχο, δίνανε τόσο υπέροχα και έδινε φως, έδινε ήλιο, έδινε θάλασσα. Εμένα αυτό μου έκανε. Έρωτα, αγάπη. Και αυτό είναι που με είχε συνεπάρει σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Το ακούσαμε και θα το ξανακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γι' αυτό μην φύγετε, μείνετε εδώ παρέα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας στην Κωνσταντία που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Παιδιά, δείτε με! Τη Γιώτα λοιπόν, με πολύ πολύ αγάπη. Την υπέροχη, στην αγαπημένη μας Γιώτα Γερογιώργη, τη Στιχουρκό και την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Τους στέλνω κι εγώ με τη σειρά μου. Και τους ευχαριστώ θερμά, τους ευχαριστώ από καρδιάς για το τραγούδι που με εμπιστευτήκανε και με επιλέξανε ώστε να βγάλω προς τα έξω αυτό το υπέροχο δημιούργημά τους. Και πραγματικά συνεχίζουν να γράφουν με πολύ μεράκι και πολύ πάθος αυτά τα δύο κορίτσια που μας έχουν μαγεύσει και τώρα με τη γαλάζια ματιά ακόμα πιο πολύ. Να σε ρωτήσω τώρα εγώ κάπου, να σε πάω, ότι δεν ήταν προορισμός το τραγούδι, αλλά το όνειρό σου ήταν να ασχοληθείς με τον αθλητισμό και να γίνεις παιδίατρος. Ναι, ναι. Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα σκεφτεί, παρόλο το ότι γεννήθηκα με ένα τραγούδι από την κούνια μου, γιατί είχα την υπέροχη, εκπληκτική φωνή της γιαγιούλας μου, που δεν υπάρχει βέβαια στον κόσμο πια, γεννήθηκα με ένα τραγούδι στην κούνια μου. Αυτή η γυναίκα είχε μια θεϊκή φωνή και από εκεί πήρα λίγο από τη χάρη της, από το ταλέντο της. Αλλά παρόλα αυτά όμως, ενώ είχα τη μουσική μέσα στη ζωή μου, δεν είχα ποτέ σκεφτεί να ασχοληθώ με αυτήν επαγγελματικά. Ούτε καν σαν όνειρο, ούτε καν σαν φαντασία. Μ' άρεσε πάρα πολύ και είχα πολύ κλίση στον αθλητισμό. Έτρεχα στίβο 100 μέτρα, σκυταλοδρομία, έκανα βόλεϊ για αρκετό διάστημα, όμως κάποιοι τραυματισμοί πολύ σοβαροί μου το απαγορεύσαν τον αθλητισμό διαβίου. Οπότε βγήκε εντελώς ξαφνικά, βγήκε από τη ζωή μου, από το κάδρο, εντελώς. Μία δεύτερη επιλογή μου πολύ αγαπημένη που το έλεγα από μικρή ήταν να γίνω παιδίατρος, γιατί μου αρέσαν τα παιδιά και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να μπορώ να τους προσφέρω τις υπηρεσίες μου, να μπορώ να τα... Να ασχολούμαι με τα παιδιά. Και ήρθε τελώς απρόσμενα η μουσική μέσα στη ζωή μου, από τη χοροδία του σχολείου, από κάποιο τραγούδι του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη, το Άσμα Ασμάτων, που το οποίο το τραγούδισα στο σχολείο και εντάξει έγινε ένας χαμούλης, να πω. Να πω ότι έγινε η έκπληξη πέρα... για να ασχοληθεί με το τραγούδι, εγώ έτσι θα το πω. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι άρχισε και έπαιρνε, άρχισε και ζωντάνευε, ας πούμε, το όραμα της μουσικής και του τραγουδιού πλέον στην πορεία της ζωής μου. Και ένα πρόβλημα υγείας που μου παρουσιάστηκε στα 16 μου το έκανε αυτό πραγματικότητα. Δηλαδή έδωσε σάρκα και όστα, ξεκινώντας τις σπουδές μου από το Εθνικό Οδείο Αθηνών. Εκεί είχα βέβαια την τύχη και τη μεγάλη τιμή να έχω τις μεγαλύτερες δασκάλες. Είχα στο τραγούδι την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είναι βραβευμένη στην Ελλάδα σαν την καλύτερη δασκάλα στο σύγχρονο τραγούδι. Mm-hmm. Μία σειρά μεγάλων δασκάλων και καθηγητών. Πραγματικά σιγά σιγά έκπληξη όλο άρχισα... αυτό. Ναι, έτσι σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι πιο επαγγελματικά, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και ευτυχώς που τις ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, γιατί από ένα σημείο και μετά η νύχτα στην Ελλάδα άρχισε να παίρνει πολύ άσχημη τροπή, αλλά κατάφερα μέσω των σπουδών μου να ακολουθήσω μια άλλη οδό. Δηλαδή να αρχίσω το κομμάτι το εκπαιδευτικό. Έτσι λοιπόν έκανα και κάνω αυτό που αγαπάω μέσα από κάποιον άλλο δρόμο. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη στη ζωή μου που έχω καταφέρει και έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Καλά, ποιος δεν θα ήθελε να κάνει το χόμπι του επάγγελμα όμως, τυχερή. Είναι ευλογία. Είναι όπως το λες. Πραγματικά ευλογία. Οι μαθητές ναι, σου τι λένε γιατί... για το καινούργιο τραγούδι. Κοίταξε, επειδή είμαστε σκορπισμένοι στους 5 ανέμους λόγω διακοπών, ακόμα δεν έχω ιδιαίτερη επαφή μαζί τους, αλλά από ό,τι βλέπω από τις αντιδράσεις τους στο βίντεο κλιπ, είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Τους αρέσει πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς.
Και τους αγαπώ βέβαια πάρα πολύ. Εννοείται. Σου έχουν λείψει τώρα. Μια που περάσαμε και όλα αυτά, καραντίνες, κορονοϊούς. Ακριβώς. Πραγματικά κλείσανε τα σχολεία πολύ πιο νωρίς, χωρίς να το περιμένει κανείς. Τι σου έχει λείψει από όλο και αυτό, πώς θα αντιμετώπισες όλο αυτό εσύ σαν Κέλλη? Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ απρόσμενο αυτό που έγινε, πολύ ξαφνικό. Εμείς είχαμε μία αποχή 3 μηνών από το χώρο μας. Τα παιδιά είχαν πάθει και αυτά ένα σοκ, είχαν στερηθεί πάρα πολύ όλο αυτό που κάναμε, γιατί ειλικρινά και η διδασκαλία που κάνω, αλλά και το μάθημα που κάνουμε μαζί, έχουν ξεπεράσει τα όρια απλά του δασκάλου και του μαθητή. Έχουμε γίνει όλοι μία παρέα, να το πω έτσι. Και κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ειδικά στο 1-2, γιατί δουλεύω σε 3 οδεία. Στο ένα από τα 3 οδεία ετοιμάζαμε μία πάρα πολύ ωραία συναυλία προς τιμή του Μάνου Χατζηδάκη. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα και αυτό ξαφνικά κόπηκε. Και δεν έγινε ποτέ. Και όλο αυτό τους είχε λείψει, οι πρόβες, η επαφή με το τραγούδι, γενικά με το μάθημα, τους είχε λείψει πάρα πολύ. Και κάθε φορά έπαιρνα μηνύματα, προσπαθούσα να τους κρατήσω σε επαφή με το τραγούδι με διάφορους τρόπους, αλλά πάντα ρωτούσαν πότε θα ανοίξουμε. Και βέβαια και εμένα ήταν η λαχτάρα μου το πότε θα ξαναδώ και τους μαθητές μου και να ξεκινήσω να ασχολούμαι πάλι με αυτό που αγαπάω. Παρ' όλα αυτά, σου πήρες κάτι θετικό από την καραντίνα, μια που κλειδωθήκαμε μέσα, δεν μπορούσαμε να βγούμε, έπρεπε να κάτσουμε να δούμε, ας πούμε, τα σχέδιά μας, το πλάνο μας, πώς θα κινηθούμε με λίγα λόγια. Σε άλλαξε αυτό σαν Κέλλη? Στην αρχή με φόβησε πάρα πολύ. Μετά όμως μου έδωσε μια ευκαιρία να ξεκουραστώ, καθότι η ρυθμή ήταν πάρα πολύ έντονη. Και να όντως να σκεφτώ και να προγραμματίσω τα επόμενα μου βήματα. Πιστεύω δηλαδή ότι το τραγούδι αυτό, η Γαλάζια Ματιά, ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή της ζωής μου. Γιατί ύστερα από μια περίοδο, ένα τούνελ ας πούμε σκοτεινό, το κενό του κορονοϊού, ήρθε το φως αυτό και ήταν κάτι πολύ ωραίο, πολύ δημιουργικό και μου έδωσε πνοή, μου έδωσε ξανά ζωντάνια, διάθεση να ονειρεύομαι, να προγραμματίζω τις επόμενες κινήσεις μου, θέλω να δημιουργήσω και άλλα πράγματα. Μου έδωσε πολύ ζωντάνια. Το καλό της υπόδεσης. Δεν λέμε τα αρνητικά εδώ, παιδιά, μόνο τα θετικά θα βρούμε την Κέλλη. Αρνητικά, αφήστε τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί πραγματικά εγώ θα έλεγα ότι η ζωή μας είναι στιγμές. Οπότε ζούμε την κάθε στιγμή. Ειδικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον, πρέπει να βλέπουμε μόνο τη θετική πλευρά. Πρέπει να ντλούμε το καλό και το θετικό μέσα από κάθε κακό που μας έρχεται στη ζωή μας. Γιατί διαφορετικά αυτό θα μας πνίξει και δεν θα είναι καθόλου όμορφο. Θα μας πάει πολύ πίσω. Άρα, σηκώνουμε το κεφάλι, θετική σκέψη και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το μήνυμά μας που περνάμε εμείς σήμερα έτσι, εδώ. Έτσι ακριβώς. Όπως και η Γαλάζια Ματιά το περνάει. Εννοείται. Πάντα μια Γαλάζια Ματιά. Και τα φιλιά μας εδώ πέρα, πάλι θα στείλουμε στη Γιώτα, που πραγματικά εδώ πέρα μας παρακολουθεί. Και γεια σου, την αγαπάμε πάρα, πάρα πολύ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και φυσικά πάλι στην Κωνσταντία, γιατί είναι συντονισμένη παρέα μας. Και θα χαρώ κάποια στιγμή να σας ενώσω όλους μαζί εδώ, στο σπίτι Radio, σε μια εκπομπή έκπληξη. Θα ήταν ό,τι πιο όμορφο έχεις κάνει. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Θα γίνει να μπορούμε να συνεπάρχουμε και οι τρεις, ας πούμε, μέσα σε μία κοινή εκπομπή. Θα γίνει μαζί και αυτό σου, κάποια στιγμή. το αφήνουμε σαν υπόσχεση. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Ωστόσο, ξεκίνησε. Τα φιλιά μου και στην υπέροχη Κωνσταντία. Ωστόσο, ξεκίνησες επαγγελματικά στα 19 σου. Αρκετά χρόνια μέσα στη δισκογραφία. Αρκετά χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο. Πραγματικά αυτός ο χώρος είναι πολύ δύσκολος για γερά νεύρα, γερά στομάχια, όπως λένε πολλοί. Αλλά είδα ότι συνεργάστηκες με πάρα πολλά καταξιωμένα ονόματα, όπως την Αίμνη στη Βίκη Μοσχολιού, Λίζα Διαμάντη, Μάνος Ξίδους και πάρα πολλούς ακόμα. Πες μου λιγάκι, περιέγραψε μου λίγο την εμπειρία σου αυτή. Περίμενες ποτέ κάτι τόσο μοναδικό, κάτι τόσο μεγάλο? Όσο να είναι, θα ήταν λίγο έκπληξη για σένα όλο αυτό. Ναι. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό, το να βρίσκομαι με τόσο μεγάλα ονόματα, θρύλους μπορώ να πω, του ελληνικού τραγουδιού, όπως ας πούμε η Βίκη Μοσχολιού,
και η Λίτσα Διαμάντη και ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Με τη Φίκη Τιμοσχολιού είχαμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ όμορφη σχέση, πολύ αγαπησιάρικη σχέση, γιατί είχαμε δουλέψει μια ολόκληρη σεζόν μαζί. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι λίγα τα λόγια που μπορώ να πω για τη Βίκη Τιμοσχολιού. Πολύ απλώς, με μεγάλη καρδιά, σαν να ήσουν με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, πώς να το πω. Και είχαμε δεθεί τόσο πολύ και με εκείνη και με την Αρετή που ήταν ο άνθρωπος, η επιστήθεια φίλη της και ο άνθρωπός της. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη χαρά που δούλεψα μαζί της, όπως και με τη Λίτσα Διαμάντη. Έχεις να πάρεις πολλά πράγματα πάνω στο χώρο, πάνω στο τραγούδι από τέτοιους ανθρώπους. Το πώς και εκείνοι ξεκίνησαν, το πώς συμπεριφέρονται στην πίστα, το πώς κινούνται στο χώρο, πώς κατάφεραν να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει. Έχεις ένα μεγάλο δέος το να βρίσκεσαι κοντά τους, όπως και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ήταν ένας επίσης πάρα πολύ απλός άνθρωπος, πολύ γλυκός. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω, ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία. Και μεγάλη ευλογία αυτό. Όπως και ο Μάνος Τοξιδούς, τον Pixlax, έχω να πω. Απλοί άνθρωποι. Είναι μεγάλοι στο χώρο τους, φοβεροί καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι. Και αυτό ήταν το μεγαλείο τους. Ένα κινητό σχολείο δηλαδή. Και ξεχωρίζανε. Από εκεί έμαθες πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Το πώς να στείνεσαι, το πώς να συμπεριφέρεσαι. Καθόντουσαν να σου πούνε ιστορίες ότι και έλε, εμείς ξεκινήσαμε έτσι. Θα προσέξεις και εσύ αυτό ή θα προσέξεις το άλλο. Ναι, βέβαια, ειδικά η Δίκη Μοσχολιού μου είχε πει πάρα πολλά πράγματα για την καριέρα της. Μου είχε πει πολλά πράγματα το πώς πρέπει να κινούμε, τι πρέπει να προσέξω. Είχα βοηθηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με το Μάνο του Τζιδούς δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί βρεθήκαμε σε μια συναυλία μαζί. Άνοιγα δηλαδή τη συναυλία του. Όμως αντί να έχει το ύφος που έχουν οι περισσότεροι μεγάλοι καλλιτέχνες όταν βγαίνουν επί σκηνής να εξαφανίζουν τους μικρότερους, εκείνος ίσα με ανέβασε πάνω στη σκηνή για να κάνουμε μαζί το υπόλοιπο της συναυλίας του. Δηλαδή ήταν κάτι, εγώ εκείνη την ώρα δηλαδή ένιωσα μεγάλο δέος. Από εκεί καταλαβαίνεις και παίρνεις παραδείγματα. Το πώς πρέπει και εσύ να συμπεριφέρεσαι σαν καλλιτέχνη. Εγώ βλέπω από τη μεριά. Πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι άνθρωπος. Εγώ βλέπω τη μεριά μου μια γλυκύτατη Κέλλη, η οποία παρόλο το ενεργητικό της... Αλεξάνδρα μου, θα σε διακόψω, δεν σε ακούω καλά, δεν έχω καλό ήχο. Εγώ βλέπω, λέω, από τη μεριά μου μια γλυκύτατη... Αλεξάνδρα μου, σε ακούω με διακοπές αυτή τη στιγμή, έχεις διακοπές. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Παλμό και θα γυρίσουμε να πούμε για τον Παλμό και επανερχόμαστε εδώ με Κέλλη Κουνάκη. Παλμό! Ακούσαμε εμείς και Λικουνάκη και πραγματικά ένα εξίσου όμορφο τραγούδι. Για πες μου λίγο την ιστορία του Παλμού. Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Επίσης πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Σε σύνθεση της Καλλιόπης Ηλιοπούλου και στίχους του φίλου μου του Γιάννη του Θεοχάρη και πάλι ενορχήστρωση Δημήτρης Διπλάρας. Γεια σου Δημήτρη μου αν με ακούς. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, όπως έχω αγαπήσει και έχω δεθεί πολύ με τα παιδιά, με την Καλλιόπη και με τον Δημήτρη, η οποία είναι εξαιρετική μουσική, καλλιτέχνες, εξαιρετικά παιδιά. Και έχουμε γίνει και πολλοί φίλοι. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί κάνω καινούριες γνωριμίες μέσα στον χώρο, οι οποίες μετατρέπονται σε φιλίες. Και αυτό είναι το μεγαλείο. Ταιριάζουμε πολύ σαν άνθρωποι. Και για μένα αυτό έχει περισσότερη σημασία από την ίδια τη δουλειά. Αυτό είναι το μαγικό της υπόθεσης. Για ακριβώς. Να ενημερώσουμε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είμαστε εδώ με την Κέλλη Κουνάκη και πραγματικά εμείς έχουμε ρίξει το γέλιο της ζωής μας εκτός αέρα, αλλά δεν το λέμε, είναι μυστικό. Μα δεν είναι δυνατόν να μην περνάει κανένας καλά μαζί σου, Αλεξάνδρα μου, να μην νιώθει χαρά και ζωντάνια μαζί σου, γιατί είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Γιατί είσαι πασπίσω. Ζωντανός, θετικός. Εσύ κι αν είσαι ζωντανή, μας ταξίδεψες στο Σούνι εκεί πέρα με τη γαλάζια ματιά, μας έριξες και τη θάλασσα που εμείς εδώ πέρα νοσταλγούμε, θα έλεγα, τη θάλασσα της Ελλάδας, που αυτό είναι όλα τα λεφτά, θα έλεγα, από εδώ. Και σας την αφιερώνουμε ολόψυχα, ολόψυχα και με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Για πες μου τώρα. Απόδημο ελληνισμό. Για πες μου τώρα εσύ, πώς φαντάζεσαι, έχεις αλλάξει καταρχήν σαν χαρακτήρα, ξεκίνησες στα 19 σου χρόνια. Μια μεγάλη πορεία ως τώρα, συνέχεια ασχολείσαι με το τραγούδι και επαγγελματικά πια, αλλά και σαν δάσκαλα σύγχρονης μουσικής, έτσι. Ναι, σύγχρονη τραγουδία, ναι. Έχεις δικαιωθεί από όλη την πορεία σου ως τώρα,
ή θέλεις να δώσεις κάτι ακόμα το οποίο μας το έχεις αφήσει για έκπληξη? Κοίταξε, πάντα έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω. Αν πεις ότι δεν έχεις να δώσεις τίποτα και τα έχεις δώσει όλα, νομίζω ότι έχει στερέψει η δημιουργικότητά σου. Και εγώ ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι ακόμα σε αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι έχω να δώσω πάρα πολλά ακόμα. Βέβαια, μέσα στην πορεία της ζωής, από τα 19, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα, έχω μάθει πολλά, έχω αποκτήσει πολλές εμπειρίες, πάρα πολύ πείρα. Αυτή την πείρα την έχω εξαργυρώσει μέσα στη δουλειά μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στο να μπορέσω να μεταλαμβαδεύσω τις γνώσεις μου στα παιδιά και να τους δώσω την δική μου εμπειρία. Τώρα, σαν άνθρωπο, όχι, δεν νομίζω ότι έχω αλλάξει. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι είμαι ίδια. Βέβαια, το γεγονός ότι είχα την πολυτέλεια σε εισαγωγικά της επιλογής το πώς θα κινηθώ επαγγελματικά όσον αφορά τα μαγαζιά μιλάω. Δηλαδή, δεν μπήκα στην πολύ σκληρή νύχτα που λέμε. Έμεινα λίγο περισσότερο απ' έξω, γιατί δούλευα πάντα με μικρά μαγαζιά, κυρίως σε πιάνο restaurants, που εκεί ο κόσμος είναι πιο φιλικός, πιο οικογενειακός, γίνεσαι μια παρέα και αυτό ήταν για μένα πάρα πολύ όμορφο. Γιατί είχα πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα με τον κόσμο. Η μαγεία δηλαδή, να συνδέεσαι με τον κόσμο και να γίνεσαι ένα με τα τραγούδια που έχεις επιλέξει στο πρόγραμμά σου, να το πω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και πάντα με συνεργάτες και με ανθρώπους στους οποίους ήμασταν σαν μια οικογένεια μαζί, δεν ήταν απλοί συνάδελφοι. Αυτό με το έκανε μαγικό και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω ένα υπέροχο ταξίδι. Βέβαια, δεν μπήκα μέσα στα κυκλώματα, δεν μπήκα μέσα στη σοβαρή νύχτα και αυτό βέβαια δεν με βοήθησε στο να ίσως να πάω και λίγο παρακάτω τα επαγγελματικά μου βήματα, να γίνω περισσότερο γνωστή ίσως. Όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει και ευελπιστώ μέσα από τις καινούργιες μου δουλειές να μπορέσω να αγγίξω ακόμα περισσότερο κόσμο, ακόμα περισσότερες καρδιές. Ξέρεις τι παρατήρησα εγώ τώρα? Ότι η διαδρομή σου ως τώρα είναι ένα τραγούδι δρόμος. Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Αλλά με γκρίζο αέρα στην αρχή, όπου έρχεται μια γαλάζια ματιά, που είναι το μέλλον μας. Και τα εξαφανίζει όλα τα γκρίζα. Που είναι το μέλλον μας. Και τα φωτίζει όλα. Ξεκινάει με ένα παλμό δυνατό και έρχεται μια γαλάζια ματιά να τα φωτίσει όλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις παράλληλες γραμμές μέσα. Διότι δεν είναι όλα ρόδινα, είχαμε και τα δύσκολα. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και εκεί. Βέβαια, γιατί η ζωή χωρίς δύσκολα γίνεται, γιατί άμα όλα ήταν ρόδινα θα βαριόμασταν κιόλας. Και έτσι. Πάντα οι προκλήσεις και τα δύσκολα της ζωής μας βοηθάνε να πάμε παρακάτω, να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί ίσως, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, από τις δυσκολίες και να προχωράμε και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Και έτσι τα αποθυμένα μας είναι να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Καλέ, πώς τα σύνδυασα εγώ όλα. Όλα τα τραγούδια έχουν μια ιστορία φυσικά από πίσω. Έχουν μια ιστορία να πούνε καταρχάς. Θα έλεγα ότι το ένα συνδυάζει το άλλο. Έτσι ακριβώς. Και είσαι μοναδική στο να τα συνδέεις, Αλεξάνδρα μου. Όχι, δεν είμαι εγώ μοναδική. Εδώ είναι η μοναδική Ιώτα. Πρέπει να δίνω ιδέες εγώ στη Ιώτα από εκεί. Έτσι, μπράβο. Δίνε ιδέες για να μπορεί να εμπνέεται. Έτσι, εκεί είναι η καλύτερη. Και άλλα υπέροχα πράγματα. Τα σχέδιά σου για το μέλλον, γιατί πραγματικά το μέλλον μας τώρα με όλα αυτά που περνάμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, με το δικό σας κλάδο να έχει πια πέσει πάρα πολύ, πολλά μαγαζιά να έχουν ακυρωθεί στις live εμφανίσεις, να είναι τα απαραίτητα μέτρα, να μην μπορεί ο κόσμος να βγει να διασκεδάσει. Τι περιμένουμε εμείς από την Κέρλη από εδώ και πέρα? Όντως η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, έως τραγική θα έλεγα για τους περισσότερους καλλιτέχνες, γνωστούς και μη, σε σημείο πλέον που έχει γίνει η έκκληση από όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο προς την κυβέρνηση να μπορέσει να σκύψει πάνω από αυτό τον κλάδο που έχει δώσει τόσα πολλά στον πολιτισμό μας και όμως παίρνει δυστυχώς τόσα λίγα, ακόμα και τώρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το μέλλον το άμεσο είναι πολύ ζωφερό, πολύ και αβέβαιο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ότι θα εμφανιστώ εδώ ή θα εμφανιστώ εκεί. Δεν μπορείς να κλείσεις χώρους τους οποίους θα μπορέσεις να παρουσιάσεις τη δουλειά σου, θα μπορέσεις να εκφραστείς και να λειτουργήσεις σαν καλλιτέχνης. Το μόνο που μπορείς να κάνεις όμως είναι να μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο και ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο. Μέσα από εκεί να δείχνεις όλες σου τις
δημιουργίες, να έχεις όλη σου την επικοινωνία και να μπορέσεις να αγγίξεις όσο περισσότερο κόσμο μπορείς και να επικοινωνείς με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Γι' αυτό και εγώ στρέφομαι περισσότερο προς αυτό το δρόμο. Περιμένουμε λοιπόν νέες δημιουργίες, νέα κομμάτια από εδώ και πέρα, Κέρλι. Μια που live έχει παγώσει, να το πω έτσι, για κάποιο χρονικό διάστημα που δεν ξέρουμε πότε θα ξεπαγώσει. Ελπίζω να είναι και πολύ μικρό. Ελπίζω και εύχομαι να είναι πολύ μικρό. Οπότε έχουμε έναν άλλο τρόπο τώρα. Θα περιμένουμε νέα κομμάτια, όπως η γαλάζια ματιά που ήρθε στη ζωή μας τώρα, περιμένουμε κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ναι, από Οκτώβριο και μετά πιστεύω θα υπάρχει καινούρια δουλειά. Αλλά ακόμα είμαστε στα σκαριά και είναι πολύ νωρίς να πω κάτι. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι πάντα η πρώτη την οποία θα απευθυνθώ. Για να ενημερώσω το κοινό σου. Εννοείται. Εννοείται, με την Κέλλη είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη γραμμή. Δεν λέμε πρώτη γραμμή για τον ιό, λέμε πρώτη γραμμή στα επαγγελματικά και όσον αφορά στα τραγούδια που θα έρθουν στο μέλλον. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι να έχουμε υγεία. Γιατί όλα τα υπόλοιπα μπορούμε άνετα να τα φτιάξουμε σιγά σιγά. Το πιο σημαντικό από όλα, το πιο σημαντικό από όλα στη ζωή μας είναι η υγεία. Και ειδικά τον καιρό αυτό είναι πιο έντονο από ποτέ το να έχουμε υγεία για να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να σχεδιάζουμε το μέλλον μας. Γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να προσέχουμε και τη δική μας υγεία και την υγεία των γύρω μας. Στο για είπα. Να είμαστε καλά. Στο είπα αυτό. Έτσι δεν λέμε. Στο είπα όμως, έτσι. Στο είπα. Έτσι, μπράβο. Εγώ τα λέω. Ένα όμορφο κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, στο είπα, και την ιστορία θα μας την πει αφού του γυρίσουμε. Πάμε να το απολαύσουμε. Στο είπα. Το είπα λοιπόν, στο είπα. Κέλλη, δεν γίνεται να μην στο πω. Για πες μας λίγο την ιστορία του τραγουδιού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πάλι της φίλης μου, της Καλλιόπης Λεοπούλου, και στίχους είναι της Βάσιας Κραμβή. Είναι ένα πολύ νέο κορίτσι από την Κύπρο και αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη μας γνωριμία με την Καλλιόπη. Επειδή εγώ είχα την πρώτη μου επαφή με την Danto Music, η οποία κάνει συλλογές, κάνει διάφορα τραγούδια, έχει μια συλλογή με τραγούδια διαφόρων καλλιτεχνών. Είχαμε γνωριστεί επίσης διαδικτυακά με τον παραγωγό της εταιρείας αυτής και μου έστειλε δύο τραγούδια. Το ένα από αυτά ήταν της Καλλιόπης, το οποίο μόλις το άκουσα ενθουσιάστηκα, τρελάθηκα. Δηλαδή λέω, εδώ είμαστε. Το άλλο το απέρριψα τελείως. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε σε πρώτη επαφή με την Καλλιόπη και βγήκε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, το πολύ ατμοσφαιρικό, πολύ γλυκό. Έχω να σου πω ότι δεν είχα ξανατραγουδήσει τέτοιο στυλ και η Καλλιόπη έχει μια τρομερή ικανότητα, μαγική θα έλεγα, να σε καθοδηγεί στο πώς πρέπει να ερμηνεύσεις το τραγούδι. Είτε είναι δικό σου, στο στούντιο πάντα, είτε είναι δικό σου, είτε δεν είναι. Έχει φοβερή ικανότητα. Έτσι ήταν η πρώτη μας επαφή, η πρώτη μας γνωριμία και από εκεί δέσαμε πάρα πολύ και σαν φίλοι και σαν άνθρωποι. Μιλάει για έρωτα ή μιλάει... Μαζί και με τον Δημήτρη τον Διπλάρα που έχει παίξει τις κιθάρες, έχει κάνει την ενορχήστρωση. Εξαιρετικά παιδιά, δεν έχω τι να πω. Μιλάει για έρωτα, για αγάπη, γιατί μας λέει, μιλάει και το ακούσαμε. Μιλάει για έρωτα, βέβαια. Μιλάει για αγάπη, βέβαια είναι λίγο πιο μελαγχολικό κομμάτι, μιλάει για χωρισμό, μιλάει έτσι λίγο για προδοσία, θα έλεγα. Εντάξει, αλλά η ζωή προχωράει, δίνει το μήνυμα ότι μπορεί να αφήνεις κάποιον πίσω, αλλά παρόλο το ότι έχεις την πληγή σου και την απόρριψή σου, μαζεύεις τα κομμάτια σου και προχωράς παρακάτω. Αυτό κρατάμε εμείς. Το οποίο συνδυάζουμε όλα τα τραγούδια, αν θέλετε, το συνδυάζουμε το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, στο είπα, γαλάζια ματιά. Δηλαδή, πάμε έτσι, το χωρισμό. Για να δεις ότι, μπράβο, ότι μετά που σ' άφησα πίσω, μου ήρθε η γαλάζια ματιά στη ζωή μου και με φώτισε. Ιδέες. Είδες πως συνδέονται όλα όμως. Όλα έχουν ένα λιθαράκι. Το ένα πάει με βάση έτσι το ακριβώς. Άλλο. Σκεφτεί να το κάνεις δίσκο. Δηλαδή να ναι, μαζέψεις όλα τα τραγούδια σου μαζί και να βγάλεις ένα πολύ όμορφο δίσκο. Το έχω σκεφτεί εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια με πρόλαβε ο κορονοϊός. Να κάνω ένα άλμπουμ το οποίο να συμπεριλαμβάνει
όλα αυτά τα τραγούδια που έχω πει την τελευταία διετία, τριετία, και να τα παρουσιάσω στο ευρύ κοινό. Και είναι ένα από τα μελλοντικά μου σχέδια. Αλλά είναι πολύ όμορφο, η αλήθεια είναι. Μαζεμένα όλα αυτά μαζί, το ένα μετά το άλλο. Πιστεύω ότι και η συνοχή είναι πραγματικά των τραγουδιών είναι τόσο όμορφη που θα περάσει πιστεύω και στον κόσμο πολύ όμορφα. Και βέβαια αυτό συνεπάγεται ότι θα γίνει και μια πολύ ωραία και δυνατή παρουσίαση του άλμπουμ αυτού, το οποίο θα κάνει ιδιαίτερη αίσθηση νομίζω. Είναι μέσα στα μελλοντικά μου σχέδια. Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, εκτός από το Γαλάζια και Μάτια... βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, βέβαια, να ξέρεις ότι όταν θα γίνει αυτό, θα σου έρθει με πολύ πολύ έτσι αγαπησιάρη και αφιέρωση. Αχ, αυτό περιμένω και θα είμαστε εδώ ζωντανά και θα τα λέμε, γιατί απλούστατα με την Κέλλη δεν λέμε αντίο στο Ασπίδα Ράδιο εδώ, αλλά λέμε επανειδή, επανερχόμαστε. Έτσι θα ακριβώς κλείσουμε την εκπομπή σε έτσι λίγο, ακριβώς, γιατί ακόμα δεν την κλείνουμε. Εδώ θα είμαστε να σας παιδεύσουμε για λίγο, γιατί έχουμε και εμείς τα αποθυμένα μας. Εκτός από τη Γαλάζια Ματιά όμως, που έχει το πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, όπως είπαμε, ερασιτεχνικό, με πάρα είναι πολύ τελείως αγάπη μέσα όμως. Βέβαια, βέβαια, γιατί το γυρίσαμε με το σύζυγό μου, ο οποίος έκανε και το σκηνοθέτη και τον κάμεραμαν, έχω να σου πω. Πολύ το παιδί. Και, ναι, θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ, έτσι, πολύ γλυκό, πολύ, πολύ ωραίο. Εγώ το ευχαριστήθηκα για να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, έχει τις ατελείες του σαν ερασιτεχνικό βίντεο, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο συνυφασμένο με το τραγούδι που οι ατέλειες πάνε περισσότερο πίσω και βγαίνει μπροστά η δύναμη και η ομορφιά του τραγουδιού. Δεν μου λες, Κέλλη μου, τώρα. Εκτός από το συγκεκριμένο κομμάτι, έχουμε βίντεο κλιπ σε κάποιο άλλο από τα κομμάτια σου? Ήταν η πρώτη φορά? Όχι. Ήταν η πρώτη μου φορά που έκανα βίντεο κλιπ. Και βέβαια θα έχει και συνέχεια. Οπότε το επόμενο τραγούδι θα είναι επίσης με βίντεο κλιπ, γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι του να βγάζεις το τραγούδι σου με φωτογραφίες απλές, ναι, μεν είναι ωραίο, αλλά λείπει κάτι. Λείπει κάτι. Λείπει η εικόνα, λείπει η παρουσία του καλλιτέχνη. Μια διαφορετική εμπειρία, θα έλεγα εγώ. Είναι διαφορετικό το να υπάρχει ένα βίντεο κλιπ. Οπότε, να συνοψίσω εγώ λίγο πριν κλείσουμε, ότι περιμένουμε νέα κομμάτια από τον Οκτώβρη με βίντεο κλιπ μαζί. Ακόμα περιμένουμε πότε θα ξεπαγώσουν οι live εμφανίσεις για να δούμε την Κέλλη. Ωστόσο, ενημερώνει πάντα τα social media της, Facebook, Instagram, βεβαίως, και ό,τι άλλο βεβαίως έχει. Βέβαια, μαθαίνετε τα πάντα από εκεί. Εσείς μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας, στο YouTube, να απολαύσετε Γαλάζια Ματιά, και έρχονται καινούργιες εκπλήξεις. Πριν όμως κλείσω, βεβαίως, και την αποχαιρετήσω για λίγο, γιατί πραγματικά εδώ θα είναι πάλι κοντά μας, το βλέπω πολύ λίγο καιρό και θα τα ξαναλέμε, γιατί πραγματικά εμάς αν μας αφήσετε έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ακριβώς. Όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας και θα μου είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να είμαι με σένα, Αλεξάνδρα μου, και τους ακροατές του Ασπίδα Radio. Θέλω να μου πεις πολύ μεγάλη μου χαρά. Αφιερώσεις και ευχές για να κλείσουμε έτσι αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν το καινούριο θέλω να το αφιερώσω στον άντρα μου, θέλω να το αφιερώσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, ενώ και την Κωνσταντία και τη Γιώτα και το Δημήτρη και τη φίλη μου τη Βάσο, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιάσανε μαζί μου για να βγει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα, και φυσικά τα αφιερώνω σε σένα και σε όλους τους ακροατές με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφιέρωση και πραγματικά το κρατάω εγώ θετικό, έτσι παίρνω δύναμη και συνεχίζουμε πραγματικά και η Κέλλη από εκεί αλλά και εγώ αυτό που αγαπάμε, που μας ενώνει, τη μουσική, είτε εγώ από τη δικιά μου μεριά ως ραδιοφωνικός παραγωγός, είτε και έλεπ την άλλη, έτσι, ως ερμηνεύτρια μοναδικών κομματιών. Γαλάζια Ματιά, έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα που μας αφιέρωσες χρόνο και ήσουν εδώ παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου έδωσες και εύχομαι υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη και ευτυχία. Εγώ να σου πω καλή συνέχεια στα επαγγελματικά βήματα. Καταλαβαίνω ότι αυτός ο καιρός είναι λίγο δύσκολος, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Θα το περάσουμε κι αυτό. Με δύναμη, αισιοδοξία, χαμόγελο και όπως λέω πολλές φορές, χαμογελάμε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλή συνέχεια σε όλους. Έτσι ακριβώς. Καλό σας βράδυ.